Αν μπει κανείς στο site της Ευρωκλινικής, θα διαβάσει «Βγαίνουμε από το σπίτι, μένουμε ασφαλείς και στο νοσοκομείο». Για το λόγο αυτό, έχω τη χαρά να είμαι μαζί με τον κύριο Αντώνη Βουκλαρή, Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που αφορούν και τα ιδιωτικά νοσοκομεία στην εποχή του κορονοϊού. Κύριε Βουκλαρή, καλημέρα. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω, μια χαρά. Χαίρομαι που είστε μαζί μας και ευχαριστώ πολύ και για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι αυτές οι μέρες είναι δύσκολες και εσείς είστε και στην πρώτη γραμμή. Συνήθως ρωτάω όλους τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς πώς προσαρμοστήκαν, τι άλλαξε η καθημερινότητα. Εσείς έτσι κι αλλιώς είστε εκπαιδευμένοι σε μια τέτοια καθημερινότητα ίσως. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε, αρχίζοντας, τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητα τη δικιά σας με τον κορονοϊό. Κοιτάξτε, οι αλλαγές που γίνανε στην υγεία σε σχέση με τον κορονοϊό ήταν δραματικές και επηρεαστήκαμε το ίδιο και περισσότερο, ίσως από ότι ο μέσος όρος των εταιριών. Δεδομένου ότι κάποιες κλείσαν ή πήγανε στο σπίτι και δουλέψανε, κάποιες, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, τη μεγάλη τους πλειονότητα και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά σταματήσαν τη λειτουργία τους, εμείς στην καθημερινότητα μας αναγκαστήκαμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε κανονικότατα σε όλα τα μήκη και πλάτη της επιχείρησης, με τη μόνη διαφορά ότι έπρεπε να υιοθετήσουμε φοβερά και ασφαλή μέτρα προστασίας του προσωπικού των ασθενών μας και φυσικά να υπακούσουμε σε όλες τις οδηγίες και στη συνεργασία με το Υπουργείο να προσφέρουμε ό,τι μπορούσαμε για να ανακουφίσουμε από τα μη COVID περιστατικά ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, τις μονάδες ειδικά εντατικής θεραπείας, για να μπορέσει το δημόσιο σύστημα να ανταπεξέλθει, κάτι που ευτυχώς δεν χρειάστηκε, ενώ σχεδιάστηκε δεν χρειάστηκε. Είχαμε βέβαια καθημερινά, με βάση και τα δεδομένα που παρουσιαζόντουσαν, συνεχείς ενημερώσεις και προσαρμογή στον τρόπο λειτουργίας μας ανάλογα με τις ανάγκες. Επηρεαστήκαμε γιατί έπρεπε να ανταποκριθούμε άμεσα και δυστυχώς αντιμετωπίσαμε την έλλειψη των μέσων ατομικής προστασίας, κυρίως μασκών, που δεν υπήρξαν στην αγορά, εξαφανίστηκαν αμέσως μετά. Φτάσαμε στο σημείο, όπως διαβάζαμε όλοι, η μία χώρα να τις δεσμεύει από την άλλη και να γίνεται πειρατεία μασκών. Εμείς είχαμε κάποια αποθέματα που τα κρατήσαμε για ασθενείς υψηλού κινδύνου, για τα χειρουργεία ή τέλος πάντων για τα εξωτερικά ιατρία και πήγαμε σε μια λύση μασκών πολλαπλών χρήσεων που κράτησε περίπου για κανένα μήνα και μετά τώρα ευτυχώς ξαναγυρνάμε σε μια κανονικότητα, βρίσκομαι πλέον, έχουμε αρχίσει πάλι εισαγωγές και μπορέσαμε και ξαναεξοπλιστήκαμε. Επί της ουσίας συνεχίσαμε να λειτουργούμε κανονικά, αυξάνοντας πολύ, πάρα πολύ, τα μέτρα προστασίας και αλλάζοντας τις διαδικασίες μας ώστε να μπορούμε να είμαστε ένα COVID-free hospital, δηλαδή να διαγνώσουμε τον COVID στην πόρτα και να τον στέλνουμε στα δημόσια νοσοκομεία ή στο σπίτι. Ή αν τύχει και έμπαινε κάποιος μέσα και διαγνωσκόταν μέσα, άμεσα, με λήψη μέτρων, να μην ερχόταν σε επαφή με τους άλλους ασθενείς και να διακομιζόταν. Νομίζω ότι αυτό το σύνολο, τουλάχιστον των μεγάλων νοσοκομείων που γνωρίζω, ανταποκριθήκαμε καλά. Έως πολύ καλά. Κύριε Βουκλαρή, είπατε ότι είχατε κρατήσει κάποιες από αυτές τις μάσκες και για τα χειρουργεία που θα χρειαζόντουσαν οπωσδήποτε. Όμως ξέρω ότι υπήρξε εκεί ένα θέμα. Προγραμματισμένα χειρουργεία είχαν ακυρωθεί. Τι έγινε, τι άλλαξε εκεί, πώς το αντιμετωπίσατε, τι άλλαξε σε εσάς? Με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Υγείας, μας σταματήσαμε αμέσως μόλις βγήκε η απόφαση την λειτουργία μας όσον αφορά τα τακτικά χειρουργεία, δηλαδή χειρουργεία τα οποία δεν ήταν άμεσα επίγοντα και δεν θέταν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία, μπορούσαν να την αναβληθούν, τα αναβάλαμε. Αυτό ουσιαστικά μιλάμε για το 80% των χειρουργείων, ίσως και παραπάνω, 70, 80, 90, αναλόγως την ειδικότητα, αλλά μειώθηκε ο αριθμός των χειρουργείων μας δραματικά και αυτό φυσικά έχει και οικονομικές συνέπειες, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πάνω από το 50% των ασθενών και του τζίρου μας και το 60% ίσως υπάρχει λόγω των τακτικών χειρουργείων. Αυτό μας κράτησε πίσω και το Μάρτιο και όλο σχεδόν τον Απρίλιο και αρχίσαμε τώρα να δουλεύουμε πάλι με τακτικά χειρουργεία με το 50% με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας την τελευταία εβδομάδα. Μάλιστα. Αυτό έχει επίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια στα οικονομικά όλων των νοσοκομείων.
Κάποια νοσοκομεία όπως η Ευρωκλινική που είχαμε αρκετή παθολογική δουλειά, παθολογικά δηλαδή επείγοντα περιστατικά, κρατήσαμε ένα μέρος του τζίρου και, της, και των νοσηλευομένων, αλλά τα άλλα νοσοκομεία που ήταν περισσότερο χειρουργικά είδαν μείωση περιστατικών μέχρι και 80-90%. Ένας μεγάλος εισαγωγικά πελάτης, να το πω έτσι, είναι οι συνεργασίες που έχετε με την ασφαλιστική αγορά και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ήθελα να σας ρωτήσω την άποψή σας στο εξής. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, πολλοί άνθρωποι που, με τους οποίους μιλάμε, βλέπουμε ότι καλύπτουν τον κορονοϊό. Σε αυτό το πρώτο κύμα που ήρθε στη χώρα, το κράτος επέλεξε να πει ότι θα τον αντιμετωπίσουν μόνο τα δημόσια νοσοκομεία και τα νοσοκομεία αναφοράς. Πώς βλέπετε σε ένα ενδεχόμενο νέο κύμα το να αναμειχθούν αμέσως και τα ιδιωτικά νοσοκομεία? Πώς το σχολιάζετε αυτό? Κοιτάξτε, δεδομένου ότι καλύπτουν και τον κορονοϊό οι ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι. Φυσικά. Η απόφαση νομίζω να υπάρξουν εξειδικευμένα νοσοκομεία για τον κορονοϊό είχε να κάνει περισσότερο με την ανάγκη των επιδημιολόγων και των λοιμοξιολόγων να συγκεντρώσουν όλα τα περιστατικά για να μπορέσουν να ελεγχθούν. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω 100% ότι στα 20 και χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά και έχω περάσει από όλους τους σχεδόν τους μεγάλους ομίλους υγείας, τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τουλάχιστον τα μεγάλα νοσοκομεία, τα ιδιωτικά, μπορούν να ανταποκριθούν στο 150% και μάλιστα στο να νοσηλεύσουν κορονοϊό. Το θέμα είναι, εάν το κράτος το αποφασίσει, εμείς θα είμαστε 100% έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Απλά νομίζω ότι για επιδημιολογικούς καθαρά λόγους και για λοιμοξιολογικούς, το κράτος προτιμά να έχει συγκεκριμένα νοσοκομεία αναφοράς δημόσια που μπορεί να τα, όπως άδειασε τον Νίμιτς, ας πούμε, να τα αδειάσει από οτιδήποτε άλλο και να τα έχει εξειδικευμένα έτσι ώστε να μην υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ασθενών. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την εξέλιξη της νόσου. Αν η νόσος, έτσι όπως προσπαθούμε και λέμε και ευχόμαστε όλοι, μετεξελιχθεί σε μια απλή γρίπη, όπου με κάποια φάρμακα θα έχει χαμηλή νοσηρότητα και δεν θα χρειάζονται μονάδες εντατικής θεραπείας κτλ., θεωρώ ότι θα ακολουθήσει την πορεία της γρίπης. Εμείς εδώ κάθε χειμώνα όλοι μας νοσηλεύουμε εκατοντάδες χιλιάδες τέτοια περιστατικά. Έχει να κάνει με την εξέλιξη της νόσου. Αν η νόσος και με τα φάρμακα που θα βρεθούν. Θεωρώ ότι το καλό σενάριο θα είναι και ο εμβολιασμός που μπορεί να βρεθεί και τα φάρμακα που θα μπορέσουν να βρεθούν θα τη μετατρέψουν σε μια απλή γρίπη όπως είναι η γρίπη η SARS ή οτιδήποτε, όλες αυτές οι γρίπες που έχουν βγει τον κορονοϊό. Και ουσιαστικά θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος να νοσηλευτεί όπου το πάθει με μέτρα λοιμόξεων που παίρνουμε και τώρα. Δηλαδή από μόνο σε ένα μονόκλινο δωμάτιο κτλ. Κτλ. Για να μην κολλήσει τους άλλους. Το κάνουμε ήδη. Απλά το κράτος επέλεξε να οδηγήσει όλα αυτά τα περιστατικά για να μην γίνεται μετάδοση. Αλλά νομίζω ότι θα γίνει ότι η εξέλιξη των πραγμάτων και η έβρεση φαρμακευτικών σχημάτων που θα μειώνουν την επίδραση του ιού θα οδηγήσει μάλλον σε μια κανονικοποίηση. Μάλιστα. Αν και οι δουλειές πέσανε, να το πούμε έτσι, γνωρίζω ότι είστε δραστήριοι και δεν σας έχει επηρεάσει στο να βοηθάτε και την κοινωνία. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για τις ενέργειες που έχετε κάνει? Βεβαίως. Εμείς, εντάξει, θεωρούμε χρέος και το έχουμε αποδείξει κάνοντας πάρα πολλές κινήσεις και στο παρελθόν. Μια επιχείρηση η οποία τα καταφέρνει στο επιχειρηματικό επίπεδο και πηγαίνει καλά, να επιστρέψει στην κοινωνία. Το έχουμε κάνει από παλιά. Αυτό που κάναμε τώρα ήταν ότι εκτός από τις μονάδες δυτικής θεραπείας που δώσαμε στο δημόσιο μετά τη συνεργασία που είχαμε ως σύνδεσμος ελληνικών κλινικών, εμείς προχωρήσαμε και δώσαμε και 20 κρεβάτια που θα μπορούσαν να νοσηλευτούν και να αδειάσουν ουσιαστικά δημόσια νοσοκομεία που θα πιεζόντουσαν από τον κορονοϊό και δώσαμε επίσης, και ήμασταν νομίζω το μοναδικό νοσοκομείο ιδιωτικό που το έκανε, και τα επείγοντά μας ιατρία για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους που θα θέλαν να μην πάνε στο δημόσιο νοσοκομείο φοβούμενοι να κολλήσουν κορονοϊό. Αυτά τα μέτρα τα κάναμε εν μέσω της κρίσης. Τώρα πλέον είμαστε στην αποδρομή, δεν χρειάζονται, δεν υπάρχει τόσο ανάγκη ούτε τόση πίεση. Αυτό που κάναμε επίσης ήταν ότι ανταποκριθήκαμε σε αυτό που είπε ο κύριος Τσιόδρας και οι άλλοι λοιμοξιολόγοι, ότι όλα τα παιδάκια μέχρι 2 ετών πρέπει να εμβολιαστούν και παρέχουμε 210 εμβόλια στο χαμόγελο του παιδιού για να εμβολιαστούν παιδάκια κάτω των 2 ετών που τα έχουν ανάγκη για γρίπες και για ό,τι άλλο χρειάζεται, για διάφορους, για το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα τέλος πάντων που χρειάζεται, έτσι ώστε τα παιδάκια αυτά να προστατευτούν από διάφορες ασθένειες που πρέπει με τα εμβολιαστικά προγράμματα που προβλέπονται από το Υπουργείο.
Νομίζω κάθε τέτοια κίνηση είναι θετική προς την κοινωνία και χρήσιμη. Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο κορονοϊός έχει επηρεάσει καθόλου τη σχέση, τη συνεργασία σας με τις ασφαλιστικές εταιρείες? Ναι, την έχει επηρεάσει, το σας κρύβω. Και ο βασικότερος λόγος δεν οφείλεται ούτε σε εμάς ούτε στις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτή η οδηγία που βγήκε που λέει ότι από το κράτος ότι καλύπτονται και πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά προηγητικοί έλεγχοι για κορονοϊό σε όλα τα τακτικά χειρουργεία και έχει αποκλείσει το να γίνεται το αντίστοιχο στα παθολογικά περιστατικά, παρόλο που επιδημιολογικά και λοιμοξιολογικά δεν υπάρχει λόγος, για τον ίδιο λόγο που τσεκάρει έναν άνθρωπο που θα μπει να χειρουργηθεί, να μην κολλήσει τους άλλους εννοώ, για να ξέρει ότι έχει κορονοϊό. Και όλες οι επιτροπές λοιμόξεων όλων των ιδιωτικών και των δημοσίων νοσοκομείων μας λένε: παιδιά, κάντε σε όποιον μπει μέσα τον κορονοϊό, έτσι ώστε να γνωρίζουμε. Γιατί ο άλλος μπορεί να μπει γιατί πονάει η κοιλιά του και να έχει τον κορονοϊό, να τον βάλει σε ένα δίκλειο δωμάτιο για να κολλήσει το διπλανό του. Πρέπει να ξέρουμε. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια ένταση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί προφανώς οι ασφαλιστικές εταιρείες κάποιες δεν το προβλέπουν στα συμβόλαιά τους και λένε: δεν το αποζημιώνω, το καλύπτει ο ασθενής. Αλλά αυτές που θέλουν να το αποζημιώσουν. Μένουν στο γεγονός ότι το κράτος έχει ουσιαστικά γνωμοδοτήσει και επιβάλλει μόνο τον προεγχειρητικό έλεγχο, σε αυτά που, τον COVID σε προεγχειρητικούς ελέγχους, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ένταση στη σχέση μας που δεν οφείλεται σε εμάς, γιατί εμείς παίρνουμε εντολές από τους γιατρούς μας που λένε ότι πρέπει όποιος μπαίνει μέσα να κάνει την εξέταση για να είμαστε σίγουροι ότι, ότι θα τον χειριστούμε με τον σωστό τρόπο. Και οι ασφαλιστικές λένε δεν υποχρεούμαστε να το καλύψουμε γιατί δεν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία. Αυτό λοιπόν το κενό που έχει υπάρξει δημιουργεί εντάσεις. Και υπάρχουν άλλα νοσοκομεία που το χρεώνουν στις ασφαλιστικές και θα μπορεί να πάει σε διαιτησία και άλλα νοσοκομεία όπως εμείς που ενημερώνουμε τον ασθενή ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάλυψη για τα παθολογικά περιστατικά αλλά εμείς υποχρεούμαστε να το κάνουμε. Και του ζητάμε ενός χαμηλού αντιτίμου που είναι πολύ κοντά στο κόστος μας να το καλύψουν οι ίδιοι. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να ρωτήσω και κάποιους ασφαλιστές, αλλά μιας και έχω εσάς εδώ, πώς προτείνετε εσείς να το λύσετε? Ο τρόπος που πρέπει να λυθεί είναι ένας και μοναδικός. Θα πρέπει η Επιτροπή, η ΟΕΔΗ δηλαδή, να βγάλει μια ξεκάθαρη οδηγία που να λέει ότι για όλους τους νοσηλευόμενους, όχι μόνο στο ιδιωτικό και στο δημόσιο, ποιοι πρέπει να το κάνουν με βάση τα λοιμοξιολογικά δεδομένα α και να έρθει ο ΕΟΠΗ από τη στιγμή που το κράτος λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει, να έρθει ο ΕΟΠΗ να βάλει μια τιμή και να το αποζημιώνει. Αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΗ έχει βάλει μια προτινόμενη τιμή, αλλά η οποία δεν ισχύει. Θα μπορούσε λοιπόν να πει ο ΕΟΠΗ ότι εδώ παιδιά, για τον COVID, νομίζω είναι 85 ευρώ. Δίνει 85 ευρώ. Πάει ο άλλος προεγχειρητικά, το κάνει. Πληρώνει τη συμμετοχή του, ή δεν ξέρω αν θα πάω συμμετοχή. Πληρώνει τη συμμετοχή του στο 15% και τελειώνει η ιστορία εκεί. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Είμαστε εν αναμονή. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχει προχωρήσει. Και αυτό δημιουργεί τριβές. Έντονες κιόλας, θεωρώ. Γιατί και η ασφαλιστική αγορά, και τους καταλαβαίνω, όταν εγώ χρεώνω. Που είμαι από τους φθηνούς, 120 ευρώ, γιατί εμένα το αντιδραστήριο, δεν έχουμε και τα αντιδραστήρια να το κάνουμε in-house, παραγγέλνουμε πολλά στο Παστέρ και σε άλλα συνεργαζόμενα. Όταν μόνο το Παστέρ μπορεί να σε χρεώνει 65 ευρώ και έχεις και το κόστος όλων των μέτρων ατομικής προστασίας του γιατρού για να πάρει κτλ., ξεκινάμε από ένα κόστος μεταξύ 85 και 100 ευρώ. Μόνο το λειτουργικό σου κόστος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ξεκινάει η χρέωση από 100 και φτάνουν μέχρι, έχω ακούσει, σε κάποια νοσοκομεία 150-190 ευρώ αναλόγως και τα κόστη τους και το πώς το έχουν τιμολογήσει. Αυτό, αν το πολλαπλασιάσετε αυτό το νούμερο με τον αριθμό των εισαγωγών κάθε ασφαλιστικής, αυτό είναι ένα τρελό ποσό που οι ασφαλιστικές προφανώς θέλουν να το αποφύγουν. Αλλά για να το αποφύγουν θα πρέπει να βρεθεί κάποιος να το πληρώσει, γιατί ούτε εμείς έχουμε την οικονομική αντοχή να το αντέξουμε. Αν το κράτος έβγαινε και τιμολογούσε, νομίζω θα ήταν σωστή και το κάλυπτε με τον ΕΟΠΗ εννοώ, θα ήταν μια σωστή κίνηση. Για την ώρα δεν έχει βγει κάτι. Περιμένουμε στο ακουστικό μας. Όλοι. Πριν πάω στη σχέση με το κράτος, που είναι μια άλλη κουβέντα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτή η τριβή που λέτε με τις ασφαλιστικές, πόσο μεγάλη είναι, και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, και ποιο είναι, αν μπορείτε να μας δώσετε ένα ποσοστό της συνεργασίας που έχετε με τις ασφαλιστικές εταιρείες σε σχέση με το τζίρο του ομίλου σας? Ναι. Κοιτάξτε, εμείς πάνω από το 50%, ίσως και το. Ναι, αν τα πάρουμε όλα μαζί, 60-65% του τζίρου μας είναι από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Βέβαια,
Εμείς ως Ευρωκλινική έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ στενές και στρατηγικές συνεργασίες με τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπως πολλά άλλα νοσοκομεία, αλλά έχουμε εισάγει πρωτόγνωρα προϊόντα στην αγορά, τα οποία έχουν τύχει μεγάλης αποδοχής από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή 53.000 ασφαλισμένοι ασφαλιστικών εταιριών εξυπηρετούνται στα προγράμματα του κλειστού δικτύου της Ευρωκλινικής. Αυτά τα προγράμματα είναι είτε capitation προγράμματα, στα οποία αναλαμβάνουμε όλο τον κίνδυνο εμείς, προγράμματα retail που πουλούνται δηλαδή και κανονικά στους ανθρώπους, απλά είναι σε κλειστό δίκτυο, είτε ομαδικά προγράμματα που αναλαμβάνουμε εμείς τη διαχείρισή τους, είτε και τα δύο, δηλαδή ομαδικά προγράμματα που είναι με capitation. Αυτό που κάνουμε επίσης και που έχουμε εισάγει και έχει τύχει τεράστιες αποδοχές από τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι ότι είμαστε το πρώτο νοσοκομείο που εισήγαγε στην τιμολόγηση πακέτα χρεώσεων και όχι η αναλυτική τιμολόγηση στα πρότυπα των DRGs, όχι τόσο εξειδικευμένα, αλλά πάρα πολύ αποτελεσματικά. Εδώ και 6 μήνες τρέχουμε ένα τέτοιο πολύ μεγάλο project με πακέτα χρεώσεων, τα οποία βοηθάνε τρελά τις ασφαλιστικές, διότι μειώνουν φοβερά το διαχειριστικό κόστος από τη μια, γιατί δεν έχουν διαχείριση επί της ουσίας, διαιτησίες και τέτοια. Απλά πρέπει να βεβαιώσουν ότι έγινε χολή και από εκεί πέρα πέφτει πακέτο η χρέωση. Και το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι περιορίζουν δραματικά και το κόστος και φυσικά το κόστος γίνεται απολύτως προβλεπόμενο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει γίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Εμείς το πρωτοεισάγαμε στην Ελλάδα, όχι βέβαια με την αναλυτική μορφή των DRGs που προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να εφαρμοστεί, βλέποντας τη μεγάλη ανάγκη των ασφαλιστικών εταιρείων για μείωση του κόστους και για ελάφρυνση της διαχείρισης. Και δεν σας κρύβω ότι από αυτό και μόνο ένα περίπου τέτοια προγράμματα αποτελούν τουλάχιστον το 20 σχεδόν της εκατό του τζίρου μας και όπως σας είπα το 65% είναι από κανονικά προγράμματα ασφαλιστικών εταιρεών. Νομίζω ότι θα οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό είμαστε πρωτοπόροι και το κυνηγάμε με ένταση. Νομίζω καταλαβαίνετε και ίσως λίγο καλύτερα τις ασφαλιστικές εταιρείες, μιας και είστε και παιδί ασφαλιστικής εταιρείας. Έτσι, από το 1998, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που δημιουργήθηκε από την Inter-American. Θυμάμαι καλά. Ναι, η Ευρωκλινική το 98, το 98 δημιουργήθηκε από την Inter American. Το 2008, μετά από 10 χρόνια δηλαδή, πουλήθηκε από την Inter American στη Global Finance, το fund του εξέλιξη, του οποίου fund είμαστε εμείς τώρα. Αλλά ναι, η Ευρωκλινική ξεκίνησε στα πλαίσια λειτουργίας της Inter American ως ιδιοκτήτριά της και έχει το μενταλιτέ, δεν σας κρύβω. Εγώ εδώ είμαι 5 χρόνια και δεν σας κρύβω ότι το μενταλιτέ και του προσωπικού αλλά και κυρίως των γιατρών είναι καθαρά ασφαλιστικό. Δηλαδή, κοιτάνε να προστατεύσουν και να βοηθήσουν την ασφαλιστική εταιρεία και αυτό οι ασφαλιστικές εταιρείες το εκτιμούν στους Μάλιστα. δύσκολους καιρούς. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάω λοιπόν τώρα και στο τη σχέση σας με τον ΕΟΠΗ, το ελληνικό κράτος. Ποια είναι αυτή τη στιγμή και τι θα προτείνατε να βελτιωθεί. Κοιτάξτε, με το ελληνικό κράτος ήμασταν η τελευταία ομάδα επιχειρήσεων που μπήκε στους ΚΑΔ προστασίας. Μπήκαμε μία μέρα πριν, με την τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου που βγήκε πριν από μία εβδομάδα. Ουσιαστικά χάσαμε οποιοδήποτε πλεονέκτημα θα μπορούσαμε να έχουμε, γιατί μπήκαμε αφού είχαν τελειώσει σχεδόν όλα και οι περιορισμοί. Δεν βοηθηθήκαμε από το κράτος καθόλου. Αντιθέτως, θεωρώ ότι παρόλο που μας ζητήθηκε και ουσιαστικά επιτάξαμε τις μονάδες θετικής θεραπείας και υποχρεωθήκαμε να παραμείνουμε σε λειτουργία, εμείς φυσικά δεν απολύσαμε και δεν είχαμε και το δικαίωμα να πάμε σε αναστολή εργασίας κανένα υπάλληλό μας, γιατί δεν ήμασταν στους κωδικούς. Ακόμα και τώρα που μπήκαμε στους κωδικούς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε αναστολή εργασίας, που σημαίνει ότι ουσιαστικά το κόστος, το μισθολογικό, που είναι και το μεγάλο μας κόστος, το πληρώσαμε στο ακέραιο και τα δώρα του Πάσχα και όλα. Το κράτος στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ σταθήκαμε στο 100% όσο μας ζήτησε, μας έβαλε στο τέλος σε κάποια προστασία, χωρίς να έχουμε και κανένα ιδιαίτερο όφελος. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση. Στο κομμάτι του ΕΟΠΗ, θα σας πω μόνο το εξής πάρα πολύ απλό. Εδώ και πάνω από 5-6 χρόνια, ίσως και παραπάνω,
7-8 νομίζω, λειτουργούμε χωρίς σύμβαση, με συνεχή extension μιας παλιάς σύμβασης, στην οποία τη διαπραγματευόμαστε από Υπουργό Υγείας του Κουρουμπλή, για να καταλάβετε. Από τότε τη διαπραγματευόμαστε, ενώ την είχε μονογράψει ο Κουρουμπλής, δεν την επικύρωσε ο Πολάκης και ακόμα είμαστε στις συζητήσεις. Λειτουργούμε ουσιαστικά με μια σύμβαση που δεν υπάρχει με τον ΕΟΠΗ. Δεχτήκαμε πολλές πιέσεις, δεν θέλω να λέω παρεσυνάξει να σταθεί, αλλά η σχέση μας με τον ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή δεν έχουν προβλήματα με την έννοια ότι δεν υπάρχουν εντάσεις, αλλά απ' την άλλη δεν έχει γίνει μια σαφής και ειλικρινή διαπραγμάτευση να μπουν όλα τα θέματα κάτω και να γίνει μια μοντέρνα σύμβαση που τους εξυπηρετεί σε όλους. Πάμε με τη δύναμη της αδράνειας με μια σύμβαση που ουσιαστικά δεν έχει ανανεωθεί από το 12-13, νομίζω τόσο πίσω πάει η ιστορία. Και περιμένουμε, κάποια στιγμή ήταν να κάνουμε μια επαναδιαπραγμάτευση, δεν την κάναμε και τώρα περιμένουμε να τελειώσει η περιπέτεια με τον COVID για να ξανακάνουμε μια κουβέντα με τον ΕΟΠΗ, να ξαναδούμε τη σύμβαση. Πάντως αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με παρατάσεις, συνεχείς παρατάσεις, μια σύμβαση που ενώ ήταν να επικαιροποιηθεί, δεν επικαιροποιήθηκε ποτέ. Επειδή μένουμε όλοι στο σπίτι και μείναμε και στο σπίτι, η εκπαίδευσή μας στη digital εποχή είναι πολύ έντονη. Γι' αυτό μου αρέσει και θέλω να ξαναγυρίσω στο site σας, που διαβάζω ότι 9 στους 10 ασθενείς είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες ευρωκλινικής. Αν, ναι. Επειδή φαντάζομαι ότι είναι αρκετοί οι λόγοι, πολύ σύντομα να μου πείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Καταρχήν, αυτό που είναι εντυπωσιακό να σας πω είναι ότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι βγαίνουμε και το λέμε, όχι γιατί τα άλλα νοσοκομεία δεν έχουν ικανοποιημένους ασθενείς, είναι γιατί εμείς κάνουμε την έρευνα αγοράς. Έχουμε πάρει έναν εξωτερικό συνεργάτη που κάνει έρευνες αγοράς και τηλεφωνεί μια εβδομάδα μετά, στο 80% σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα των ασθενών μας, έτσι ώστε να είναι στατιστικά σημαντικό, και του κάνει τις ερωτήσεις ικανοποίησης των ασθενών. Κοιτάξτε, ο βασικότερος λόγος που αυτή τη στιγμή η ευρωκλινική έχει τόσο ικανοποιημένο κόσμο, κατά τη γνώμη μου, αλλά και από αυτά που βγαίνουν, είναι γιατί έχουμε βάλει τον ασθενή στο κέντρο. Υπάρχει ένα πλήρες, όσο περισσότερο μπορούμε, digitalization, ψηφιοποίηση του φακέλου, πάρα πολύ γρήγορες διαδικασίες, εισαγωγή στο σημείο, ένα που λέμε εξυπηρέτηση νοσηλευμένου ασθενού που παίρνει τον ασθενή και τον εισάγει, έχει προσωπικό βοηθό που τον γυρίζει μέσα στο νοσοκομείο για να του κάνει, να έχει δηλαδή έναν άνθρωπο να του λύνει όλα του τα θέματα. Υπάρχει μια από τις καλύτερες νοσηλευτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στην οποία δίνουμε τεράστια έμφαση να έχει ανθρώπινο και πολύ ζεστή προσέγγιση στον ασθενή, γιατί τώρα με κακά τα ψέματα το ξέρουν όλοι ότι ο ασθενής δεν μπορεί να ξέρει αν η νοσηλεία που πήρε είναι η καλύτερη. Εκ του αποτελέσματος το κρίνει. Αυτό που μπορεί να κρίνει είναι αν είσαι ανθρώπινος, αν είσαι ζεστός, αν έχεις τον άλλο να περιμένει, αν ανταποκρίνεσαι στις καθημερινές του ανάγκες. Αυτό λοιπόν έχουμε δώσει τεράστια έμφαση και σαν αποτέλεσμα, επειδή έχουμε και πάρα πολύ καλούς γιατρούς που προσφέρουν και πολύ καλές ιατρικές υπηρεσίες, έχουμε πολύ ικανοποιημένους ασθενείς. Σκεφτείτε ότι είμαστε το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που παρέχει βαλέ πάρκινγκ. Δηλαδή, έρχεσαι, αφήνεις το αυτοκίνητό σου απ' έξω, στο παίρνουμε και πριν φύγεις, με μια χρέωση 7 ευρώ τη μέρα ολόκληρη, και πριν φύγεις, παίρνεις ένα τηλέφωνο και στο φέρνουμε απ' έξω. Τέτοια ψηλά, μικρά πράγματα που όμως κάνουν τη διαφορά, όπως σας είπα, και η ψηφιοποίηση του φακέλου, η ηλεκτρονικοποίηση των ραντεβού, η πολύ γρήγορη διαδικασία εισαγωγής, το πολύ γρήγορο εξιτήριο, αφήνουν ικανοποιημένους τους ασθενείς και αυτή είναι και η μεγάλη μας περηφάνεια. Κύριε Βουγκλαρή, πριν κλείσουμε, το ρωτώ σε όλους. Θα ήθελα και από εσάς ένα αισιόδοξο μήνυμα για την επόμενη μέρα. Το αισιόδοξο μήνυμα για την επόμενη μέρα είναι ότι η Ελλάδα ως χώρα και ο υγειονομικός της τομέας γενικώς τα καταφέρουμε στα πάρα πολύ δύσκολα, συγκρινόμενοι με χώρες με πολύ πιο ισχυρά και πολύ πιο κοστοβόρα υγειονομικά συστήματα. Με όλο τον κόσμο. Με όλο τον κόσμο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε. Η αισιοδοξία μας λοιπόν, για μένα, το πιο αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι μπορούμε, έχουμε τις δυνατότητες, πρέπει να κρατήσουμε καθαρό το μυαλό μας και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν ο καθένας στον τομέα του και να προσαρμοστούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα, ότι αποδείξαμε ότι μπορούμε, αλλά να αλλάξουμε το προφίλ μας στον παγκόσμιο χάρτη σαν άνθρωποι, σαν χώρα, σαν μενταλιτέ και σαν δυνατότητες. Αφού λοιπόν το αποδεικνύουμε ότι μπορούμε, γιατί να μην ότι μπορούμε στα πολύ δύσκολα, γιατί να μην μπορούμε και στα πιο εύκολα, που είναι να οργανωθούμε, να αναπτυχθούμε και να γίνουμε μια χώρα πρότυπο. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα και νομίζω ότι
Αυτό πρέπει να περάσει σε όλους μας, ότι μπορούμε να φύγουμε από την ελληνική μιζέρια. Μόλις πάμε να κάνουμε κάτι καλό, τρογόμαστε μεταξύ μας. Τώρα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι καλό και αντί να φαγωθούμε μετά μεταξύ μας, να τα βρούμε μεταξύ μας και να πάμε άλλο, να κάνουμε ακόμα καλύτερο, κάτι ακόμα καλύτερο. Μάλιστα. Μένουμε λοιπόν ασφαλείς, μένουμε ενημερωμένοι και στο νοσοκομείο. Κύριε Βουκλαρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.